Πάμε να δούμε για τον παιδοκτόνο της Κρήτης, ο οποίος είχε σκοτώσει και τα τρία του παιδιά και ο οποίος ενέφεγε τρεις ισόβια, είναι σήμερα έξω. Πότε συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό? Είπε, συνέβη το 1999, το περιστατικό αυτός είχε παντρευτεί από το 1986, έφτασε, πρόκειται για το Μεταξάκη, γνωστό ως παιδοκτόνο της Κρήτης, έχει μείνει στα ιστορικά του ελληνικού του εγχώριου εγκλήματος και κυρίως της παιδοκτονίας στα ελληνικά χρονικά, για να εκδικηθεί τη γυναίκα του, καταδικάστηκε σε τρεις ισόβια. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για την άγρια δολοφονία καθενός από τα παιδιά του. Το Σεπτέμβριο του 1999, τυφλωμένος από τον πόθο για να εκδικηθεί τη γυναίκα του και υπό την επίρρεια αλκοόλ, άρπαξε τα τέσσερα παιδιά του από την ενδιαστάση σύζυγό του, που τον έχει εγκαταλείψει και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες του διαζυγίου. Με το αυτοκίνητό του οδήγησε τη 12χρονη κόρη του, τον Γιάννη 10 ετών, το μεγαλύτερο παιδί, τον Νίκο 4 ετών και μόλις το δίχρονο αδελφάκι τους, για να πάνε βόλτα κατέληξαν στον Αλμυρό Βόλου. Έδεσε τα χέρια της κόρης του στο λευγέ του αυτοκινήτου, γιατί όπως της είπε δεν της είχε εμπιστοσύνη για να μην μπορεί να κινηθεί, πήρε τα αγόρια στην όχθη του ποταμού και τα πέταξε στα ακρία και ορμητικά νερά του. Στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε με την κόρη του σε μια περιοχή όπου και την εγκατέλειψε. Την επόμενη μέρα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στα βουνά του Λασιθίου, είχε κόψει μάλιστα και τα γένια του για να παραπλανήσει την αστυνομία, τελικά έγινε αντιληπτό, συνελήφθη. Στους αστυνομικούς είπε ότι τα παιδιά πνίγηκαν από ατύχημα. Από την αρχή έχει στοιχεία που ταιριάζουν με αυτά της Ρούλας Πισπυρίγκου. Αρνήθηκε να απολογηθεί σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο αστυνομικό τμήμα και στην εισαγγελία και στην προανάκριση και στη δίκη. Δεν είπε κουβέντα. Κατέθεσε έφεση για να δικαστεί σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο το Δεκέμβρη του 2006. Όταν ήρθε η ώρα της δίκης δεν εμφανίστηκε, βάζοντας τέλος στη δικαστική αυτή τραγωδία που συγκλονίζει ακόμα για διαφόρους λόγους την Ελλάδα. Και τελικά την Παρασκευή του 2018, 26 Νοεμβρίου του 2018, μετά από 19 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές του Δομοκού, ο καταδικασμένος σε τρεις ισόβια, 60χρονος πια Μεταξάκης, αποφυλακίζεται. Και ο μόνος όρος ότι υπάρχει απαγόρευση να πάει στην Κρήτη, όπου ζουν συγγενείς του και η οικογένεια της πρώην συζύγου του, η οποία δεν γνώριζε κάτι για την αποφυλάκησή του, το έμαθε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, η αποφυλάκηση έπεσε τότε σαν κεραυνό σε νεφρία. Όχι μόνο στην οικογένεια της συζύγου και την δική του οικογένεια, αλλά γενικά στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, αυτό που δημιουργεί ποιο είναι? Ότι λέμε ισόβια και δεν είναι ισόβια. Έτσι. Έφαγε τρεις ισόβια και να έχει σκοτώσει τα παιδιά και να έχει βγει στα 19 χρόνια έξω. Δεν εξέτησε καν ούτε το ένα ισόβια. Δηλαδή τι εννοώ, ένα ισόβια, συγγνώμη χαρά, είναι πλέον 25 έτη. 22 για την ακρίβεια. Αυτός στα 19 χρόνια μας λες ότι ήταν έξω. Δηλαδή με ροκάματα. Στα 18 χρόνια. Στα 18 χρόνια. Από 18 χρόνια αποφυλακίστηκε. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι 1, 2, 3 ισόβια συν 50-60 χρόνια. Άσε το τι θεωρούμε. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Να πεθάνουν μέσα στη φυλακή. Αυτό είναι ισόβια. Να πεθάνουν μέσα στη φυλακή. Αυτό το ισόβια. Αυτό ζητάμε. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ τη χώρα. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Ποια είναι η ισόβια? Αυτό το ισόβια, ο άλλος εδώ τρεις ισόβια και βγήκε έξω στα 18 χρόνια. Με ποιο νόμο, με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε? Ποια χρονολογία βγήκε? Προφανές, ναι, ποια χρονολογία βγήκε? Το 18 δεν μας είπες. Χαρά. Το 18 δεν μας είπες. Το 2018 βγήκε. Σωστά, 18 με 19.
Είναι Παρασκευή 26 Νοεμβρίου του 2018, μετά από 18 χρόνια εγκλεισμού στις φυλακές του. Άρα με χρήση νόμου Παρασκευόπουλου. Ακριβώς. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Με χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου. Με τρεις ισόβια που να έχει σκοτώσει τα παιδιά. Και... Ξαναπέσμες λίγο. Πάμε να δούμε την αναπαράσταση, παρακαλώ. Υπάρχει και αναπαράσταση του εγκλήματος. Και να πούμε. Να δούμε την αναπαράσταση του εγκλήματος. Στην αναπαράσταση ήταν πολύ ήρεμο. Ο Γιώργος Μεταξάκης σκότωσε τα τρία του παιδιά στη λίμνη του Αλ... Λοιπόν, εδώ είναι ο δράστης, όπου είναι μαζί με, με την αστυνομία, με τις εισαγγελικές αρχές, με όλο το κλιμάκιο, όπου πάλι γίνεται η αναπαράσταση. Το πώς δολοφόνησε τα παιδιά του. Ο οποίος στην αρχή έλεγε ατύχημα ήταν. Δεν έγινε. Ναι. Να σας πω τι ακριβώς είπε. Δηλαδή, είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που είπε. Ο αντισαγγελέας, ο ανακριτής, ο ιατροδικαστής που ήταν στην αναπαράσταση, είχαν μείνει άναυδοι από την ψυχραιμία του και τα ψέματά του. Είπε λοιπόν στην αρχή ότι έπεσε το πρώτο του παιδί, το 10χρονο, το οποίο έφερε και μόλοπες όταν εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή, που έδειξε ότι το παιδί, επειδή ήταν το μεγαλύτερο, είχε κάποια αντίσταση, προσπάθησε αυτός να το σπρώξει και αντιστάθηκε. Είπε λοιπόν ότι το παιδί έπεσε στο ποταμό, ότι είδε το χέρι του που πνιγόταν, έτρεξε το δεύτερο παιδάκι, το 4χρονο, να το σώσει και καλά να το βοηθήσει. Πνίγηκε και εκείνο. Εκείνος κρατούσε, λέει, το παιδί το 2χρονο και ενώ πλησίασε, του έπεσε και το τρίτο παιδί. Όταν λοιπόν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν, εσύ γιατί δεν μπήκες μέσα να σώσεις τα παιδιά σου, είπε ότι δεν ήξερα κολύμπι. Μάλιστα. Πνίγονταν τα παιδιά του και δεν ήξερε κολύμπι. Τρεις φορές ισόβια και βγήκε στα 18 χρόνια. Για να καταλάβετε το τι θα γίνει, τι θα γίνει και με την υπόθεση... Στην Πάτρα. Σκεφτείτε, για ένα παιδί αυτή τη στιγμή είναι το σίγουρο. Για τα άλλα δεν μπορεί να αναδεθεί ακριβώς η υπόθεση. Άρα... Δεν έχει δεθεί ακόμα. Ναι. Και υπάρχει δυσκολία. Γιατί δεν κάναν καλά τη δουλειά τους οι ιατροδικαστές τότε. Έτσι. Γιατί δεν είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους οι ιατροδικαστές στην Πάτρα, την πρώτη φορά, δεν θα είχαμε τέτοιο θέμα.